έχουμε τον coach του Ασπροπύργου κοντά μας, περιττές συστάσεις, δίπλα μας ο κύριος Κριστόφ Βαζέχα, coach ικανοποιημένος στο αποτέλεσμα. Σίγουρα, ότι είπαμε εμείς παιχνίδι σε παιχνίδι χρειαζόμαστε βαθμούς. Ξέραμε ότι ερχόμαστε σε μια πολύ δύσκολη δουλεμένη ομάδα και σε πολύ δύσκολη έντρα. Σε αυτή τη στιγμή που είμαστε πολύ χαμηλά στην βαθμολογία, για μας κάθε βαθμό είναι πολύ χρήσιμο. Η ομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα την φετινή σεζόν. Χρειάστηκαν 5 αγωνιστικές για να σκοράρει, να το πω έτσι. Τι ακριβώς συνέβη, πώς υπάρχει εξήγηση? Υπάρχει βεβαίως ότι υπάρχει, ότι μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα δουλεύει μαζί από 20 Φεβρουαρίου. Δηλαδή είναι πολύ καινούρια ομάδα, καινούριοι παίκτες. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται δουλειά οπωσδήποτε. Αλλά πιστεύω αυτά τα δύο αποτελέσματα, τα τελευταία νίκη με το Γιάλισο και σήμερα τη Ισοπαλία, πιστεύω ψυχολογικά να βοηθήσει τα παιδιά και σίγουρα μπορούν να παίζουν καλύτερο ποδοσφαίρο. Επιτρέψτε μου να σταθούμε λίγο στις δύο φάσεις που κατά τη γνώμη μου ήταν κομβικές για το παιχνίδι. Η πρώτη φάση ήταν η φάση του Μουκίδη και οι χλιαρές, να το πω έτσι, διαμαρτυρίες του πάγκου σας για γκολ, ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή δηλαδή. Ήμουν μακριά, δεν μπορώ να πω, να το δω, πιστεύω σε κάποιες φάσεις, κάποια παιχνίδια που να μας στείλουν το παιχνίδι σίγουρα. Να το δω, δεν ξέρω, δύσκολο για μένα να πω, και εμένα είπαν ότι μπάλα πέρασε, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι εντάξει, είχαμε και εμείς αυτή η ευκαιρία, είχε και Σαντορίνη ευκαιρίες. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά προσπαθήσανε πάρα πολύ και καταφέραν να φύγουμε σήμερα από τον Άξο με αντίπαλο την Σαντορίνη με ένα βαθμό. Είχατε πολλές ελλείψεις, πολλούς τραυματισμούς που αφήσατε πίσω στην Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα στην ομάδα, πώς είναι το κλίμα? Εντάξει, τώρα ξέρεις, μία νίκη, μία ισοπαλία σε δύσκολη έντρα, όπως είπα, μία καλή ομάδα δίνει καλή ψυχολογία στην ομάδα. Ευτυχώς που τώρα να έχουμε μία εβδομάδα στο επόμενο παιχνίδι, πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκουραστούμε, να υπάρχουν και μέρες για να διορθώσουμε κάποια πράγματα και πιστεύω παιχνίδι σε παιχνίδι να είμαστε καλύτεροι. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, coach, ρεαλιστικά για την φετινή χρονιά? Για να μένουμε στην κατηγορία. Αυτό δεν το κρυβόμαστε από αρχή. Είναι και, όπως είπα, είναι καινούρια ομάδα. Θέλει χρόνο. Δεν γίνεται σε 2 μήνες να υπάρχει μια ομάδα που να παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Εντάξει, εμείς θέλουμε δουλειά. Έχουμε νέα παιδιά που πρώτη φορά παίζουν σε αυτή την κατηγορία. Είναι εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Πιστεύω με την δουλειά μπορούμε να καταφέρουμε και να μένουμε στην κατηγορία. Έχεις παίξει απίστευτα παιχνίδια, είσαι θρύλος ζωντανός για τα γήπεδα της Ελλάδας, τα έχεις κοσμήσει με την παρουσία σου και με το ήθος σου. Πες μου αλήθεια, πώς είναι να βλέπεις παιχνίδια ποδοσφαίρου χωρίς κόσμο? Πολύ άσχημα, εντάξει, πολύ άσχημα. Ήμουν εγώ τυχερός που πρόλαβα να υπάρχουν φύλατοι και να υπάρχουν φύλατοι από τις δύο ομάδες, που είναι, πιστεύω, που είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, και από τις δύο ομάδες. Εντάξει, θα δούμε τι μας περιμένει. Πιστεύω να ζούμε και αυτές τις στιγμές πάλι και να βλέπουμε τα ντέρμπι, τα παιχνίδια που να υπάρχουν φύλατοι από τις δύο ομάδες στο αγωνιστικό χώρο, γιατί πιστεύω ότι και από τους φεριστές, όταν βλέπει γεμάτα τα γήπεδα, δίνει κάτι περισσότερο. Δίνει παραπάνω. Και δίνει παραπάνω. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά που σε είχαμε. Καλή συνέχεια.